ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που διοργανώνει η Ένωση Λιμένων της Μεσογείου με το Ηράκλειο ως φιλοξενών μέρος και με τον κύριο Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Λιμένος, οργανωτή, στη συνεργασία με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Είναι ένα ενδιαφέρον σεμινάριο γιατί έχει θέμα μέσα από την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών των νησιών, την μεταφορά μας στη νέα εποχή με την πράσινη μετάβαση, πώς αναπτύσσεται η οικονομία, η τοπική, η περιφερειακή και η εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά τα οποία ήδη ακούμε από εκπροσώπους από αρκετά λιμάνια της Μεσογείου. Για να πω εδώ στο σημείο αυτό ότι πριν από 2 μέρες έγινε μια πολύ σημαντική εδώ επένδυση. Η Grimaldi Group πήρε για κάποια χρόνια αυτό το λιμάνι να το αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η Κρήτη με μεγάλα έργα υποδομής να γίνει πραγματικά μοχλός ανάπτυξης για όλη την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και για τη χώρα μας, με το αεροδρόμιο που θα γίνει, με το λιμάνι εδώ, με τις υποδομές στα Χανιά αλλά και αλλού, η Κρήτη μπαίνει σε μια νέα εποχή. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι συμμετέχει μαζί μας σε αυτό το σεμινάριο και η νεοεκλεγήσα πρόεδρος της Med Cruise. Είναι μια πολύ σημαντική ελληνική επιτυχία. Είναι η Διευθύντρια Οικονομικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της Θεσσαλονίκης και στην Med Cruise, δηλαδή κρουαζιέρες της Μεσογείου, συμμετέχουν 157 λιμάνια, και όχι μόνο της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα την Ένωση Μεσογειακών Λιμένων, να διοργανώσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σημερινή μερίδα με θέμα την οικονομική ανάπτυξη και τη συμβολή των νησιωτικών λιμανιών στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα τα νησιωτικά λιμάνια, ξεκινώντας από το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης και του υπερτουρισμού, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τελευταία και βλέπουμε και φωνές αλλά και κατευθύνσεις προς την λάθος πλευρά, δηλαδή προς την πλευρά της απαγόρευσης και όχι της λήψης μέτρων. Το Ηράκλειο πάντα πρωτοπόρο, ειδικά το όραμα του πράσινου μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητά μας και θα είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα την επόμενη μέρα μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμένου Ηρακλείου. Ο στόχος είναι πάντα βέβαια η εμπειρία των επιβατών να είναι άριστη, γιατί η κρουαζιέρα είναι μια πρώτη γνωριμία με έναν τόπο, με την ιστορία, με την αρχιτεκτονική, με τον κόσμο. Οπότε ο στόχος είναι να είναι ευχάριστη η εμπειρία για να μπορέσουν να επιστρέψουν για πραγματικές διακοπές ημερών. Δεν έχουν διάρκεια. Τώρα όταν υπάρχει και homeporting, έχουν έρθει, έχουν εξερευνήσει και έχουν δει την περιοχή. Στόχος για αυτούς τους συγκεκριμένους είναι και αυτοί να περάσουν εξαιρετικά καλά, ώστε να προτείνουν τον προορισμό και σε άλλους. Ξέρετε, πρόσφατα το Ηράκλειο, ο λιμένας Ηρακλείου, αλλά και ο λιμένας Θεσσαλονίκης και πιστεύω και άλλα λιμάνια θα ακολουθήσουν, δημιουργήσανε και επιδείξανε, αν θέλετε, μία μελέτη στρατηγικών επιπτώσεων για την κρουαζιέρα στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, πέραν από τα χρήματα τα οποία μπορεί κάποιος επιβάτης να ξοδέψει, έχουν και κάποια ποιοτικά στοιχεία τα οποία αφορούν στο πόσο πιθανόν είναι να προτείνουν τον προορισμό. Και όταν στους προορισμούς μας αυτούς, τους δύο που ήδη έχουν γίνει η συγκεκριμένη μελέτη, τα ποσοστά είναι 7 στους 10 ή 9 στους 10, θα προτείνουν αυτούς τους προορισμούς στους γνωστούς τους, στον κύκλο τους, στις συγγενείς τους να έρθουν να τους δουν. Είναι μεγάλη επιτυχία και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι θετικές οι εμπειρίες των επιβατών που έρχονται εδώ.